Δύο κουκουλοφόροι και μία αιματηρή συμπλοκή μέσα σε σκάφος στην Ελούντα σήκωσαν στο πόδι τους κατοίκους της περιοχής και το λιμενικό σώμα, στο οποίο έχει σημάνει συναγερμός για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Τέτοιο περιστατικό στην Ελούντα ποτέ δεν έχει γίνει. Ποτέ. Η επίθεση εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι σε σκάφος το οποίο ήταν δεμένο μέσα στον κόλπο της Ελούντας. Σε αυτό επέβαιναν δύο άνδρες 62 και 56 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 74. Όπως κατέθεσαν τα θύματα, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με δύο κουκουλοφόρους, οι οποίοι άρχισαν να χτυπούν με μαχαίρι τους δύο άνδρες, ενώ η μία από τις γυναίκες καταγγέλει ότι τις επιτέθηκαν με χτυπήματα στο κεφάλι. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ προσωπικό και δεν αφορά την κοινωνία τόσο. Σαν περιστατικό. Φυσικά και είναι ανησυχητικό. Δεν θα θέλαμε να συμβαίνουν ποτέ. Λιμενικοί και αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αιματοβαμμένο σκηνικό εντός του πλοίου. Τους γνωρίζετε τους ανθρώπους αυτούς? Είμαστε μια οικογένεια στο χωριό. Καλός ή κακός γνωριζόμαστε όλοι. Είναι λυπηρό. Εύχομαι να λύνονται με ειρηνικό τρόπο όλα τα προβλήματα, οποιασδήποτε φύσεως. Ο 62χρονος φέρει τραύματα στο κεφάλι και το δεξί πόδι, ενώ ο 56χρονος στο αριστερό χέρι και στην πλάτη με τρώσεις στο νεφρό, γι' αυτό και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σε ελεγχόμενη κατάσταση. Περαστικά τους να είναι καλά οι ανθρώποι και να είναι έτσι όπως είπες, σπάνιο για την περιοχή μας. Μας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά εντάξει, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν ξέρουμε. Πρώτη φορά γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ξαναγίνει, δεν έχει ξαναδημιουργηθεί τέτοιο πράγμα. Σας ανησυχεί? Πώς θα μας λέει, όλο τον κόσμο ανησυχεί, όχι μονάχα εμάς. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι από το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται πρωτοφανές. Στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται από το λιμενικό και την αστυνομία για την υπόθεση, παραμένει ακόμη άγνωστο αν πρόκειται για απόπειρα ληστείας είτε επίθεση με προσωπικά κίνητρα.